παρουσίασε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Ξέρετε ότι σε αυτό το κανάλι χρόνια τώρα, 3,5-4 χρόνια κοντά, στόχος μου είναι να σας δείχνω όμορφα, ωραία και φτηνά πραγματάκια. Ανεξαρτήτως εταιρείας, ανεξαρτήτου προϊόντος, τύπου, διάφορα πραγματάκια από κινητά, από γκατζετάκια, από το οτιδήποτε. Ευκαιρία είναι τώρα με τα κουπονάκια που με έστειλε το Banggood να πάρετε όλοι σας, όσοι έχετε ανάγκη να πάρετε ένα κινητό, σε πάρα πολύ καλή τιμή. Και έχω να πω ότι έχουμε Redmi Note 8 Pro 156 ευρώ και Redmi Note 8 464 στα 113 ευρώ. Είδα πριν, για να μην λένε γιατί πολλοί λένε, είναι οι ίδιες τιμές με το Scrooge. Οι τιμές αυτές είναι 30, 35, 40 ευρώ κάτω από τις τιμές που θα βρει στο Scrooge. Οπότε θεωρώ ότι αξίζει πάρα πολύ, όπως θα πει κάποιος άλλος, κολοαξίζει, να το πούμε έτσι και θεσσαλονικιώτικα. Κάποιον που ψάχνει κινητό σε αυτές τις τιμές εκεί κάτω από τα 200 ευρώ, 150, 160, 170 και κάποιον άλλο που ψάχνει εκεί γύρω στα 100 ευρώ, 110, 120, να πάρει δύο κινητάκια πάρα πολύ καλά. Σας τα έχω δείξει και unboxing έχω κάνει και review έχω κάνει και συγκριτικό έχω κάνει. Μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι και για τα δύο τα κινητάκια για να τα πάρετε. Να σας δείξω 5 πραγματάκια να πω. Γενικά με το Redmi Note 8 Pro το έχω δείξει πάρα πολύ στο κανάλι. Έχω πει πάρα πολλά πράγματα και ακόμα θεωρώ ότι στην τιμή του δεν έχει ανταγωνιστεί. Δηλαδή βγήκε το Redmi Note 9S, Redmi 9 Pro, δεν νιώθω ότι είναι καλύτερα. Σε κάποιους τομείς λίγο μπορεί να είναι καλύτερο το ένα, λίγο μπορεί να είναι καλύτερο το άλλο, αλλά συνολικά δεν είναι καλύτερα κινητά. Και στην τιμή που είναι το Redmi Note 8 Pro είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ ωραία οθόνη, πολύ ωραία ποιότητα κατασκευής. Ο επεξεργαστής ο Helio είναι πάρα πολύ δυνατός για τα λεφτά του. Πάρα πολύ καλή αυτονομία. Το έχω δείξει 4.500 mAh πάρα πολύ καλά. Κάποια άλλα χαρακτηριστικά έτσι που μπορούμε να δούμε εδώ πέρα. Οι κάμερές του είναι πάρα πολύ καλές. Έχει ραδιόφωνο, έχει υπέρυθρες. Η selfie κάμερά του είναι στα 20 MP. Τετραπλό σύστημα φακών. Τι άλλο μου άρεσε, έχει headphone jack, έχει ραδιόφωνο, μέσα έχει τον καλό το φορτιστή που φορτίζει γρήγορα το κινητό μας, δεν θα έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα. Στο Redmi Note 8 το απλό 464, την έκδοση που λέμε στο Redmi Note 8 Pro είναι 6 GB RAM, 64 GB αποθηκευτικό χώρο, μια χαρά. Μου αρέσει το Redmi Note 8 Pro σε σχέση με τα άλλα Redmi Note 9 Pro, γιατί έχει πιο μικρή οθόνη, είναι στις 6,53 ίντσες, είναι πιο μαζεμένο σε σχέση με τις 6,67 που έχουν τα πιο καινούρια. Τώρα στο Redmi Note 8, τι να πω, στην τιμή του στα 113 ευρώ, χωρίς τα μεταφορικά είναι 6 με 7 ευρώ, θα το δείξω και σε λίγο πώς παραγγέλνουμε, γιατί πάρα πολύ ρωτάτε και είναι κάτι πάρα πολύ απλό και κάποιοι από εσάς βαριούνται ή δεν ξέρω, θέλουν μασημένη τροφή, αλλά θα σας το δείξω ξανά γιατί, ας το ξαναδείξω για να... που λέει ο λόγος να το κάνουμε και αυτό το χατήρι. Redmi Note 8 το απλό 464 στα 110 ευρώ, 115, 120, δεν υπάρχει καλύτερο κινητό καλοκαίρι 2020, τέρμα, τελείωσε και πάρα πολύ καλές κάμερες για την τιμή του, καλός επεξεργαστής, ωραία οθονίτσα, είναι ένα κινητό που θα σε βγάλει στο πρόσωπο. Πάμε να κάνουμε έτσι την παραγγελία, να σας τα δείξω κι εγώ τέλος πάντων, γιατί όλα αυτά που σας λέω έχω κουπονάκι, π.χ. εδώ πέρα, Redmi Note 8 Pro Global Version 664 με το κουπόνι αυτό 156 ευρώ. Μπαίνουμε στο Banggood, στο link που δίνουμε. Το έχει εδώ το κινητάκι, όμορφα ωραία. Εδώ λέει this warehouse not can ship in Cyprus. Στην Κύπρο δυστυχώς δεν έρχονται, στην Ελλάδα όμως πάνε κανονικά. Τέλεια. 6,95 ευρώ με EU Priority Line 15-20 μέρες. Να υπολογίζετε 2 με 3 εβδομάδες θα σας το φέρει ο courier στο σπίτι σας. Πάμε εδώ Buy Now. Διαλέγεις ποιο χρώμα θέλεις. Coupons, βάζεις το κουπονάκι που έχουμε. Οπότε βάζεις το κουπονάκι εδώ και η τιμή πάει σε αυτά τα λεφτά που είπαμε. 156 ευρώ συν τα μεταφορικά. Πάρα πολύ καλή τιμή, όπως είπα και πριν. Πάρα πολύ καλή τιμή. Και το άλλο που θέλω να σας δείξω, είπαμε και για το Redmi Note 8 που είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Redmi Note 8 464 σε flash sale 113 ευρώ. Και το άλλο που θέλω να σας προτείνω, το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ, τα Xiaomi Redmi AirDots S Earphones True Wireless με αυτό το κουπονάκι στα 15 ευρώ. Τα έχει ο αδερφός μου, τα έχει πάρει, είναι πάρα πολύ καλά. Για τα λεφτά τους είναι εξαιρετικά. Να, αυτά εδώ είναι. Τα βλέπετε εδώ τα ακουστικάκια. Είναι τυπικά, όμορφα Bluetooth ακουστικάκια, δεν είναι κάτι τρελό,
Δεν είναι κάτι wow, αλλά για 15 ευρώ τα μεταφορικά είναι, μου φαίνεται 2-3 ευρώ. Priority μπορείς να βάλεις εδώ ή και απλό register, επειδή είναι κάτω από 22 ευρώ η τιμή. Δεν έχεις πρόβλημα με το τελωνίο. Πάρα πολύ ωραία ακουστικά και μια χαρά κρατάει και η μπαταρία τους. Όσοι τα πήρανε, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τα συγκεκριμένα έρχονται και στην Κύπρο. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι όσοι τα πήρανε. Οπότε θεωρώ ότι εκεί που θα δώσεις, άμα θες να πάρεις συγκεκριμένα κινητά, που θα δώσεις το 30 ευρώ παραπάνω για το πάρεις π.χ. από το Scrooge, το παίρνεις από το link που είπαμε, δεν έχεις τελωνίο, θα περιμένεις 2 εβδομάδες και με τα 30-40 ευρώ που θα κερδίσεις μπορείς να πάρεις και τα ακουστικά που είπαμε, μπορείς να πάρεις και μεμβράνες και θήκες και ό,τι θέλεις, αξεσουάρ για το κινητό σου και είσαι μάγκας και δεν φοβάσαι τίποτα. Τώρα στο θέμα εγγύηση και χαζομάρες, το έχουμε πει χίλιες φορές, δεν έχει καμιά διαφορά το Scrooge με το Banggood και με το οποιοδήποτε έτσι κινοζομάγαζο καλό. Γιατί και το Scrooge δεν έχει επίσημο service, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και το Scrooge στα κινοζομάγαζα φέρουν τα κινητά από Κίνα όπως τα παίρνουμε και εμείς. Και άμα πάθει κάτι το κινητό σου, θα στο κάνουν αυτοί με την έννοια ότι έχουν τον κυρτάκι, όπως το έχω πει το όνομα έτσι χαϊδευτικά, τον κυρτάκι, ο οποίος πριν 10 χρόνια έκανε τηλεοράσεις, τώρα κάνει κινητά service. Άμα είναι κάτι απλό, θα στο αλλάξει, ok. Άμα είναι κάτι πιο δύσκολο, θα στο στείλει και αυτό στην Κίνα, γιατί δεν είναι επίσημο service. Στην Ελλάδα τα Xiaomi που έχουν επίσημο service είναι αυτά που αγοράζεις από public, από κοτσόβολο, από τα επίσημα καταστήματα που είναι εισαγωγή της InfoQuest. Όλα τα άλλα έχουν την ίδια πολιτική, δεν έχουν επίσημο σέρβις στην Ελλάδα. Οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Τόσα χρόνια που είμαι με τα Xiaomi κινητά, δεν χρειάστηκε κάτι να χαλάσει, δεν μου χάλασε κάτι, δεν χρειάστηκε να στείλω κάτι πίσω. Οπότε γι' αυτό σας τα προτείνω. Γενικά σε αυτό το κανάλι πάρα πολλοί λένε δείχνεις, κάνεις, ράνεις. Ό,τι δείχνω είναι αυτό που χρησιμοποιώ. Και από τη στιγμή που χρησιμοποιώ Xiaomi κινητά, δείχνω Xiaomi κινητά. Και από τη στιγμή που εγώ και για τα δικά μου πράγματα, ό,τι βλέπετε, αγοράζω από τον Banggood, προτείνω τον Banggood. Δεν είμαστε συνεργάτες, απλά τα προτείνω και εγώ αγοράζω από εκεί. Αν αύριο μεθαύριο βρεθεί ένα άλλο κατάστημα, καλή ώρα, και αγοράζω από εκεί και είμαι ευχαριστημένος, θα σας προτείνω εκείνο το κατάστημα. Οπότε δεν είναι θέμα ούτε τα παίρνω, ούτε ότι κάτι άλλο. Αγοράζω από εκεί, προτείνω από εκεί. Θα αγοράζω μετά από αλλού, θα προτείνω από αλλού. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Ελπίζω να μην φοβηθεί κάποιος να παραγγείλει, γιατί και οι δύο τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Και για τα δύο τα κινητά και για τα ακουστικά, και από κάτω σας έχω link και για άλλα έτσι πραγματάκια σε πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!